Οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν πρόσφατα στον εξυγχρονισμό των τεθωρακισμένων των δυνατοτήτων μέσω του αρχικού πιθανότατα αιτήματος προμήθειας 60 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης M2 Bradley, μάλλον της παραλλαγής M2A2 Bradley ODS, με την οποία έχουμε ασχοληθεί εκτενώς τον MSHD.gr. Η προμήθεια των M2 Bradley ενισχύει σημαντικά την δύναμη πυρός της Ελλάδας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η πιθανή συνεργασία τους με τα θηρία του ΔΣ στρατού, τα άρματα μάχης Leopard A6 Hell. Καθώς οι εντάσεις δείχνουν ότι επανέρχονται στην περιοχή μας, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα δύο ισχυρά τεθωρακισμένα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί στο επιχειρησιακό πεδίο της Θράκης είναι ζωτική σημασία για την αξιολόγηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ελλάδας σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία. Τα M2 Bradley αποτελούν την αιχμή του δόρατος των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς διαθέτουν ικανοποιητική δύναμη πυρός, κινητικότητα και προστασία για μια σειρά πολεμικών σεναρίων. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν έχουν επιβεβαιώσει οριστικά την προμήθεια της έκδοσης M2A2 Bradley ODS, αυτή η έκδοση θεωρείται η πιο πιθανή λόγω των διαθεσιμοτήτων που υπάρχουν στα αποθήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παραλλαγή M2A2 ODS, δηλαδή Operation Desert Storm, συγκεκριμένα προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα επιβίωσης με ενισχυμένη θωράκιση, αναβαθμισμένο κινητήρα για μεγαλύτερη κινητικότητα και υπερσύγχρονα συστήματα στόχευσης. Η ικανότητά του να μεταφέρει στρατιώτες ενώ παρέχει σημαντική υποστήριξη πυρός μέσω ενός πυροβόλου 25 χιλιοστών και αντιαρματικών πυράβλων TOW το καθιστά ως ένα ευέλικτο πλεονέκτημα σε διάφορα σενάρια μάχης στη Θράκη. Τα Leopard 2A6 Hell στις ελληνικές τεθωρακισμένες δυνάμεις αντιπροσωπεύουν την κορυφή της τεχνολογίας και της δύναμης πυρός των μηχανοκίνητων δυνάμεων του ελληνικού στρατού. Προσαρμοσμένη ειδικά για τον ελληνικό στρατό, η έκδοση Hell του Leopard 2A6 διαθέτει προηγμένη θωράκιση, ισχυρό πυροβόλο 120 χιλιοστών και ανώτερη κινητικότητα. Γνωστό για την ακρίβεια και την αξιοπιστία του, το Leopard 2A6 Hell υπερέχει τόσο σε επιθετικούς όσο και σε αμυντικούς ρόλους, ικανό να εμπλέκει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια. Η ενσωμάτωσή του στον ελληνικό στρατό έχει ήδη προσφέρει μια ουσιαστική αναβάθμιση όσον αφορά τις δυνατότητες διεξαγωγής του αρματικού πολέμου. Όμως, εδώ και χρόνια, το πολύ σημαντικό αυτό άρμα μάχης μαζί με τα Leopard 2A4 αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για αγορά τόμα που ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν το άρμα από δυνητικές απειλές. Η ενσωμάτωση του M2 Bradley, ανεξάρτητα αν θα έρθει στην έκδοση M2A2 ODS, με τα άρματα μάχης Leopard 2A6 Hell στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, παρουσιάζει μια νέα ικανότητα συνδυασμένων επιχειρήσεων, που πρόσφατα είδαμε μερικά παραδείγματά της με την Elephant 40 Marder 1A3, ειδικά στο πλαίσιο του μοναδικού γεωγραφικού και τακτικού τοπίου της Θράκης. Πλεονεκτήματα της προμήθειας. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο πλατφορμών μπορεί να διακριθεί ενδεικτικά ως τα πλεονεκτήματα, ως εξής. Δύναμη πυρός και κινητικότητα. Η κινητικότητα του M2 Bradley συμπληρώνει τη δύναμη πυρός του Leopard 2A6. Ενώ το Leopard 2A6 υπερέχει τις εμπλοκές μεγάλης εμβέλειας με το ισχυρό πυροβόλο 120 χιλιοστών, το M2 Bradley μπορεί να ελύσεται γρήγορα για να παρέχει στενή υποστήριξη πυρός, να καταστήλει με τα πυρά του το εχθρικό πεζικό και να εμπλέξει ελαφρύτερα τεθωρακισμένα οχήματα με το πυροβόλο 25 χιλιοστών, αλλά και εχθρικά άρματα μάχης με τους αντιαρματικούς πυράβλους του. Ένα βήμα μπροστά στην προστασία του προσωπικού. Ο ρόλος του M2 Bradley ως τεθωρακισμένο όχημα μάχης σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει δυνάμεις απευθείας στην πρώτη γραμμή. Με την αυξημένη αντοχή του στη θωράκιση σε σχέση με τα υπάρχοντα TOMP 113, ενισχύει τόσο τις επιθετικές δυνατότητες όσο και την αμυντική ανθεκτικότητα της συνδυασμένης δύναμης. Και επιτρέπουν πιο δυναμικές και άμεσες εμπλοκές. Ενισχυμένη αναγνώριση και επίγνωση τακτικής κατάστασης. Ο προηγμένος εξοπλισμός αισθητήρων του M2 Bradley, εάν αποκτηθεί, θα ενισχύει σημαντικά τις ικανότητες αναγνώρισης. Σε συνδυασμό με το Leopard 2A6 Hell, αυτό επιτρέπει την πιο αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων με καλύτερη ενημέρωση σε σενάρια μάχης σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να δούμε και την άμεση ενσωμάτωση των Bradley στο ελληνικό σύστημα διαχείρισης μάχης. Η θεωρητική συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο πλατφορμών
Επομένως, όχι μόνο ενισχύει τις επιμέρους δυνάμεις της κάθε μίας, αλλά δημιουργεί επίσης και μια πιο συνεκτική και προσαρμοσμένη δύναμη, ικανή να αντιμετωπίσει μια σειρά από σενάρια μάχης στη στρατηγική σημασία περιοχή της Θράκης, συμπληρώνοντας τον μικρό αριθμό των Μάρτερ 1α3. Η χώρα μας έχει ζητήσει μεγαλύτερο αριθμό από Bradley και τα 60 πιθανότατα αφορούν αρχική προμήθεια. Τα επόμενα χρόνια, με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αυτός ο αριθμός πιθανότητα θα ανέβει. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό είναι το ουκρανικό ζήτημα. Συνοψίζοντας, η επιστολή Blinken στο συγκεκριμένο κομμάτι αξιολογητός πολυθετική, καθώς τα κόστη μέσω ETA είναι πολύ πιο μικρά από την αγορά νέων αντίστοιχων συστημάτων και η έλευση των οχημάτων M2 Bradley, ενδεχομένως των Mi-2α2 ODS, θα δώσει επιτέλους ένα κατάλληλο όχημα σύνοδο και τα άρματα μάχης Λεοπαρδίου της χώρας μας. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση στρατιωτικής ικανότητας της Ελλάδας. Καθώς το γεωπολιτικό τοπίο συνεχίζει να αλλάζει, τέτοιες εξοπλιστικές εξελίξεις είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων. Διαβάστε περισσότερα για τα M2 Bradley ODS στο site μας nemeshd.gr. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις.